Καλησπέρα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Χριστός Ανέστη και ευχόμαστε υγεία σε όλες τις οικογένειες. Σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στις ιστορίες των ανθρώπων που πέρασαν από την εκπομπή μας και πραγματικά μας συγκλώνησαν. Θα θυμηθούμε, ξεκινώντας την υπόθεση της οικογένειας Καμπόλη, όπου ο πατέρας της οικογένειας δολοφόνησε τη μητέρα μπροστά στα 5 παιδιά της οικογένειας. Τα παιδιά αυτά μέχρι σήμερα, όταν ήρθαν στην εκπομπή μας, ζούσαν σε ένα δωμάτιο κάτω από άθλιες συνθήκες, χωρίς κανείς να έχει ενδιαφερθεί, να έχει σκύψει πάνω από τις δικές τους ανάγκες, πάνω από τη μοναξιά αυτών των παιδιών. Επίσης, στην εκπομπή σήμερα θα θυμηθούμε την υπόθεση της Αλεξάνδρας, της κοπέλας της 30χρονης, που η νευρική ανορεξία την είχε οδηγήσει ένα βήμα πριν από το θάνατο. Όταν την παρουσιάσαμε την Αλεξάνδρα στην εκπομπή μας, δεν ήθελε να ζει άλλο. Από εκεί και πέρα, μέσα από τους ειδικούς που βρέθηκαν κοντά μας και από τη συζήτηση που έγινε και με όλο τον κόσμο που στάθηκε στο πλάι της, βρήκε το κουράγιο να δώσει τη μάχη για τη ζωή και να ξεφύγει από τον κίνδυνο, χτίζοντας ξανά μια ελπίδα για την ζωή της και έχοντας και ένα όραμα και έναν στόχο να γίνει ο άνθρωπος πρεσβευτής για βοήθεια στα κορίτσια και στα αγόρια που πάσχουν από νευρική ανορεξία. Επίσης, μια άλλη ιστορία συγκλονιστική ήταν η υπόθεση της νεαρής αγάπης. Για όσους τη θυμούνται, είναι η ιστορία ενός αγοριού που όμως γεννήθηκε, όπως η ίδια αποκαλούσε για τον εαυτό της, ήταν ένα γενετικό λάθος. Αισθανόταν, ενώ γεννήθηκε σε ένα ανδρικό σώμα, αισθανόταν γυναίκα. Ήταν ένα πανέμορφο αγόρι που όμως ήθελε και ένιωθε ότι είναι κορίτσι. Όταν αυτό το αποκάλυψε και το μοιράστηκε με την οικογένειά της, εκείνη την έδιωξαν από το σπίτι. Τον έδιωξαν από το σπίτι. Και τελικά εκείνη πήρε το δρόμο, έναν δρόμο χωρίς επιστροφή. Μια ακριβώς αντίθετη περίπτωση, αλλά με κοινό πρόβλημα, ήταν και η νεαρή Ευαγγελία. Γεννήθηκε ένα υπέροχο κοριτσάκι, αλλά δεν μπορούσε να αντέξει αυτό που ένιωθε μέσα της. Ένιωθε και εκείνη να νιώθει άντρας, να νιώθει αγόρι. Ο Γιάννης, όπως ονόμασε τον εαυτό του, είχε φτάσει στο σημείο να καλύπτει με γάζι το στήθος για να μην φαίνεται ότι είναι κορίτσι και προσπαθούσε να κάνει τα πάντα για να νιώθουν γύρω ο κόσμος ότι ήταν και είναι ένας άντρας. Θα παρακολουθήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις την εξέλιξη όλων αυτών των ιστοριών σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη υπόθεση που οι περισσότεροι παρακολουθείτε την εκπομπή μπορεί και να τη θυμόσαστε. Είναι η υπόθεση της οικογένειας Καμπόλη από τον Ασπρόπυργο. Ήταν 28 Δεκεμβρίου το 1992, όταν ο 35χρονος τότε Παναγιώτης Καμπόλης και πατέρας της οικογένειας, έχοντας καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ, σκοτώνει τη σύζυγό του μόλις 23 χρονών. Η σύζυγός του, τη λέγανε Ελπίδα, πέφτει νεκρή μέσα στο λιώμενο σπίτι, στο οποίο κατοικούσε η οικογένεια. Η κυρία Ευαγγελία, μητέρα του Παναγιώτη και συζύγου, που έμενε δίπλα, ακούει τον πυροβολισμό, τρέχει για να δει τι συμβαίνει και αντικρίζει την ύφη της εμόφερτη. Το έγκλημα έγινε παρουσία των 5 παιδιών, του ζευγαριού. Η κυρία Ευαγγελία δεν μπορούσε να πιστέψει σε ό,τι είχε συμβεί. Μέσα σε λίγη ώρα φτάνει η αστυνομία, συλλαμβάνει το γιο της, ο οποίος και καταδικάζεται σε ισόβια κάθριξη. Αποφυλακίστηκε μετά από 10 χρόνια από την ημέρα του εγκλήματος, δείχνοντας καλή διαγωγή στη φυλακή. Το μαρτύριο όμως για την κυρία Ευαγγελία, γιαγιά των παιδιών, είχε μόλις αρχίσει. Εκείνη έπρεπε να σηκώσει το βαρύ φορτίο. Είχαν μείνει πίσω 5 παιδιά, τα 5 εγγόνια της, χωρίς μάνα και χωρίς πατέρα. Η κυρία Ευαγγελία έπρεπε να κάνει τα πάντα για να τα μεγαλώσει, να τα αναθρέψει σωστά, να τα σπουδάσει. Σήμερα, 68 χρονών, η γιαγιά μεγάλωσε τα εγγόνια της. Όλα αυτά τα χρόνια, με μία και μοναδική σύνταξη από τον άντρα της, ύψους 670 ευρώ, 7 άτομα όλα αυτά τα χρόνια ζούσαν και ζούνε μέσα σε ένα σπίτι 25 τετραγωνικών, κάτω από άθλιες συνθήκες. Ο πατέρας τους έχει ξαναφτιάξει τη ζωή του. Τα παιδιά δεν θέλησαν στην εκπομπή να δείξουν τα πραγματικά τους αισθήματα για αυτόν. Και εδώ τώρα θα ήθελα να δούμε το απόσπασμα από την εκπομπή που είχαμε παρουσιάσει το δράμα αυτής της οικογένειας και αμέσως μετά να δούμε ποια ήταν η εξέλιξη μέσα από την εκπομπή για αυτή την οικογένεια. Την πήρα στα χέρια μου
Την κράταξα στην αγκαλιά μου, ούρλιαζα. Και τη μετέφερα μετά μέσα στο δωμάτιό μου, στο κρεβάτι μου απάνω. Βρισκόμουν μέσα στο δωμάτιό μου και μιλούσα στο τηλέφωνο με την κόρη μου. Και ακούω δύο πυροβολισμούς. Και ακούω τις φωνές του γιού μου να φωνάζει, να ουρλιάζει, όντως έτσι ήταν. Ουρλιάζε, φώναζε η γυναίκα μου, η ελπίδα μου σκοτώθηκε, μάμα. Ακούγοντας τις φωνές, βγαίνω έξω, του λέω τι έγινε. Μου λέει η γυναίκα μου, μαμά, τρέξε, μου λέει η γυναίκα μου σκοτώθηκε. Πάω τρεχάλα, τη βρίσκω σκοτωμένη. Την πήρα στην αγκαλιά μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα πλέον. Ήτανε νεκρή. Ένα έγκλημα που διαπράχθηκε το Δεκέμβριο του 1992 έβγαλε στο φως το δράμα μιας οικογένειας με 5 ορφανά. Ένας πατέρας σκοτώνει τη σύζυγο και μητέρα 5 ανήλικων παιδιών. Εκείνος καταδικάζεται. Έβγησε την μια σφαίρα, την όπου το τράβηξα από τον Παύλο από πίσω και την όπου της το πήρα, με πήγα να διάσω και πίσω κρούτησε το τόπο. Το μόνο που θυμάμαι, τα μυαλό στον αέρα της μαμάς στο ντουβάρι. Εντάξει, αυτό δε ούτε συγχωριέται ούτε ξεχνιέται, γιατί εντάξει, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, πάντα μένει μέσα στο μυαλό. Ο πατέρα μου δεν θέλω να το βλέπω. Γιατί μου στέρισε τη μάνα μου. Και δεν το συγχώρησε ποτέ στη ζωή μου αυτό που έκανε. Και η γιαγιά των παιδιών αναλαμβάνει την κηδεμονία, παλεύοντας να τα ζήσει με ένα ελάχιστο εισόδημα. Πόσα τετραγωνικά είναι αυτό το δωμάτιο που μένετε όλοι μαζί? Το κοντέινερ. Το κοντέινερ είναι μικρό, αλλά ένα σπίτι που έχουμε δηλαδή που είναι 55 τετραγωνικά είναι και τιμόρο από αυτό το είναι. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Ναι, το είναι τιμόρο από αυτό μέσα, ναι. Πόσα τετραγωνικά, 50 τετραγωνικά. 50 τετραγωνικά. Έχετε συγχωρήσει? Εγώ. Ναι. Αυτός που είναι η ψυχή μου, όχι. Όχι, δεν τον έχετε συγχωρήσει. Η ψυχή μου, όχι. Και αύριο είναι πολύ θλίβερα αυτά τα πράγματα. Ούτε καν θέλω να τα θυμάμαι. Προσπαθώ με κάθε θυσία να τα αποβάλω από τον εαυτό μου. Έχετε ρωτήσει για τη μητέρα σας τι άνθρωπος ήτανε, τι χαρακτήρας ήτανε? Ότι είναι ένας άγγελος. Τι σου λείπει εσένα? Το πάντα. Πώς νιώθεις εσύ τώρα για τον μπαμπά σου? Η αλήθεια σου ποια είναι μες στην ψυχή σου? Είσαι θυμωμένη μαζί του? Τι να πει τώρα. Του είσαι θυμωμένη? Απλά δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Η κοπέλα τον αγαπούσε πάρα πολύ. Τον λάτρευε. Και εκείνος τη λάτρευε εκείνη. Αλλά ήταν άνεργος. Δεν έβρισκε δουλειά. Λίγο η φτώχεια. Λίγο το ποτό. Λίγο τη ζήλευε. Ήταν πολύ όμορφη κοπέλα. Ήταν μια κακιά στιγμή. 16 ολόκληρα χρόνια μετά το φωνικό, ο Παναγιώτης Καμπόλης μιλάει σε τηλεοπτική εκπομπή. Θέλω λίγο να πάμε στη σχέση σου και με τη γυναίκα σου και στην αγάπη που έτρεφες για αυτήν. Και τον έρωτα, βέβαια. Ήταν μια γυναίκα που την είχες αμφιβελώ, την πρόσεχες? Πάντα. Με έλεγε μωρό μου, με έλεγε νινή μου. Με έλεγε αγάπη μου. Είχαμε 14 χρόνια διαφορά. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ. Με είχε δει μια φορά σαν δόκιμο που ήταν παιδί. Είχα έρθει στον Ασπόπυργο. Οπότε λοιπόν με την ελπίδα ερωτεύεστε και κάποια στιγμή παντρεύεστε πολύ νωρίς. Έτσι. Φτωχικές οι συνθήκες. Ποτέ. Πλούσιες. Πλούσιος, δεν είχα ανάγκη τίποτα. Τα πάντα. Τα πάντα, δεν της έλειπε τίποτα. Τα πάντα και το σπίτι μου, αν θα δείτε, τα σαλόνια μου να δείτε τις φωτογραφίες θα είναι. Το σπίτι που της είχα εγώ, ναι, με νίκη, δεν το έχει καμία στον κόσμο. Πού χάλασε η ιστορία με τη γυναίκα σου? Η ιστορία πουθενά. Πώς έγινε? Την αγαπούσα. Δεν τη ζηλεύω. Στην Βιργενία είναι. 27 χρόνια Βιργενία, έχω 51. Τη στιγμή που έγινε έτσι, αυτή η κακιά στιγμή τέλος πάντων. Την έχεις περιγράψει βέβαια, δεν θέλω να σε κουράζω. Πήρα το όπλο μου να πάω για κυνήγι.
Αυτό το όπλο που έπαθα τη ζημιά το είχα για να κάνω σκοποβολή. Το ξέχασα γεμάτο, κουρασμένος είμαι. Και είχα το παιδί μου το μικρό, το Μιχαλάκι, τον είχα δώσει στήθος μου. Πάντα αυτός ήθελε να κοιμάται μαζί μου. Και για μια στιγμή όπως κοιμόμουν, είχα βάλει τα χέρια έτσι και ο μικρός ήταν εδώ, ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ, με το πετάγω, τι είναι να μας σκοτώσει, ελπίδα με το ρίδο, να μας σκοτώσει, ελπίδα του ξανατραβάει και σκοτώ. Φοβήθηκε, δεν ξέρω τι, από τα νεύρα μου πετάχτηκα από το κρεβάτι, ακούω με το παιδί στα χέρια έτσι. Και πήρα το όπλο να το σημαδέψω τίποτα, εγώ μπορούσα να κάνω πολλά στη ζωή μου, αλλά την ελπίδα ποτέ. Η ελπίδα ήταν μία, ήταν Θεός, πήρα αυτό που ήθελα, ένα παιδί όνειρο. Εσείς τι έχετε να πείτε για όσα έχουν συμβεί? Αυτό θα το λέω μια ζωή. Είχα την καλύτερη γυναίκα του κόσμου. Δεν υπήρχε δεύτερη. Δεν θα ξαναγίνει ξανά τη δύο κοπέλα. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Έχουμε 5 παιδιά από την πρώτη σας οικογένεια, εντάξει. Μάλιστα. Βλέπω ότι μέσα τους έχουν θυμό ακόμη. Και νομίζω ότι και εσείς το καταλαβαίνετε. Διότι... Βεβαίως. Έτσι, και εσείς καταλαβαίνετε. Έχουν στερηθεί. Ότι... Έχουν δίκιο τα παιδιά μου. Ακριβώς. Εγώ ζήτησα συγγνώμη στα παιδιά μου. Τα υπεραγαπάω. Τα σέβομαι. Είναι 19 χρονών και ντρέπομαι να την πάρω αγκαλιά. Να την χαϊδέψω λίγο. Αν πιστεύεις πραγματικά μέσα σου ότι τα 5 σου παιδιά σε έχουν συγχωρήσει ποτέ? Έχω συγχωρήσει. Γιατί ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Τα είχαν υποτρύνει τα παιδιά. Τα είχαν κάνει τα παιδιά έτσι να μην με θέλουν εμένα. Γιατί με συλλάβανε. Τα παιδιά σου, γιατί φαίνονται τόσο φοβισμένα και μαζεμένα? Δεν είναι φοβισμένα. Τα έχουν κάνει τα παιδιά. Τα παιδιά με υπεραγαπάνε. Και τα υπεραγαπάω. Εγώ δεν έχω τίποτα στη ζωή μου. Εκτό από τα παιδιά μου. Μπροστά στα παιδιά μου δεν βάζω κανέναν. Ποιο θέλεις να είναι το μέλλον των παιδιών σου? Το παιδιό μου, το όνειρό μου, ο Γιώργος μου, πιλότος. Το όνειρό μου, γιατί τα βλέπω τα αεροπλάνα και σηκώνω τα χέρια τα πάνω και μου λέει «Παπά, κοίτα», και το πήγαινα αυτό το αεροδρόμιο από πάνω και καθόμουν ώρες μαζί του. Στη Βαγγελιό μου, γιατρό. Τι σε στενοχωρεί από αυτά που άκουσες να λέει? Εγώ, Βαγγελιό, σε λατρεύω. Αυτό να ξέρεις πολύ. Βαγγελιό, δεν έχω τίποτα άλλο στον κόσμο εκτός από εσάς, να το ξέρετε. Από τον μπαμπά σου τι θα ήθελες? Θέλεις να σας αφήσει ήσυχους? Θέλεις να είναι κοντά σας? Να. Θέλεις να... τι? Να είναι κοντά σας? Μπράβο. Θέλεις να είναι κοντά σας? Μπράβο, σκορίτσι. Γύρισα λίγο. Πολύ σωστά. Έχουμε στερηθεί τόσα χρόνια. Βαγγελιό. Θες να μιλήσεις με τον μπαμπά σου? Όχι. Έλα, μωρό μου. Δεν θέλεις. Έλα, σπίρο μου. Γιατί, αγόρι μου? Τι σε κάνει να μην θες? Σου κάνω, αγάπη μου. Τίποτα. Ό,τι μου ζητήσεις, δεν στο έχω πάρει. Ναι. Δεν στο έχω πάρει. Είτε έχω είτε δεν έχω, δεν στο έχω πάρει, αγόρι μου. Ναι. Λοιπόν, τι παραπονείς από μένα, αγάπη μου? Τίποτα. Θες να πει, δεν θες να πεις το παραπονό σου, ενώ έχεις? Θα κάνεις και την οικογένεια, σπίρο, κάποτε θα το δεις. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη, δώστε τους λίγο χρόνο. Μισό λεπτό. Εσύ έχεις παράπονο, αγάπη μου? Έχεις, αλλά δεν θες να το πεις. Πες, δεν θέλω να του το πω. Γιατί δεν θέλω να την στεναχωρήσω. Ακριβώς. Αυτό είναι. Φαντάσου. Την αγαπώ και θα την αγαπώ για πάντα. Αυτό να το ξέρεις. Οι άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν σήμερα συγκλώνησαν την Ελλάδα. Η εκπομπή «Μπορώ» κατόρθωσε να κάνει το αδύνατο πραγματικότητα και αυτά τα υπέροχα πλάσματα να βρουν ξανά το χαμόγελό τους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, νομίζω όλοι σας θα θέλατε να πείτε, σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί, στους τηλεθεατές μας που παίρνουν τηλέφωνα και βοηθούν με κάθε τρόπο. Η οικογένεια αυτή στάθηκε πολύ τυχερή. Τα 5 παιδιά της οικογένειας, αμέσως μετά την εκπομπή, έλαβαν όλα τα τηλέφωνα, ενημερώθηκαν για την ευαισθητοποίηση που υπήρχε από όλο τον κόσμο,
έλαβαν τα τηλέφωνα που ο καθένας από όλους εσάς προσέφερε με όποιο τρόπο μπορούσε τη βοήθειά του. Αυτό που πραγματικά ήταν συγκλονιστικό και έκανε τα παιδιά να τρελαθούν από τη χαρά τους, είναι ότι υπήρξε η πρωτοβουλία από μια τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που λέγεται Easy Home, να προσφέρει στην οικογένεια Καμπόλη, στη γιαγιά, τον παππού και τα 5 παιδιά, ένα σπίτι προκατασκευασμένο, έτοιμο δηλαδή, να τους το παραδώσει, να μπουν με το κλειδί στο χέρι, να ζήσουν μέσα, 70 τετραγωνικών, με 3 υπνοδωμάτια, ένα σαλόνι, μια κουζίνα, ένα μπάνιο, και εκεί να στεγάσουν τα καινούργια τους όνειρα για τη ζωή. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε πριν από λίγους μήνες η υπόθεση της οικογένειας Καμπόλη. Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της εκπομπής μας για βοήθεια ήταν πραγματικά πρωτοφανής. Ο κύριος Παπουτσής Γιώργος, ιδιοκτήτης γνωστής κατασκευαστικής εταιρείας, ήταν ένας από τους ανθρώπους που ευαισθητοποιήθηκαν αφού η συγκλονιστική ιστορία των 5 ορφανών παιδιών άγγιξε πραγματικά την ψυχή του. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στα γραφεία της κατασκευαστικής εταιρείας, όπου ο κύριος Παπουτσής υποδέχθηκε την οικογένεια Καμπόλη. Γεια σας. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Εσείς τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ξανά. Καλά. Περάστε, κάθεστε. Κυρία Βαγγελία, γεια σας και από κοντά. Και καθιστεί, όχι μόνο χαιρετώντας. Λοιπόν, ανταποκριθήκαμε εδώ στο κάλεσμα της κυρίας Δρούζα και αποφασίσαμε από κοινού να βοηθήσουμε εδώ τα παιδιά και εσάς, ώστε να έχετε δεν ένα σπιτάκι. Δεν είναι απαιτητικά παιδιά. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και την κυρία Δρούζα και όσους συμμετέχανε και εσάς περισσότερο ακόμα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχετε ένα οικοπεδάκι, μου είπε η κυρία Δρούζα, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε ένα χτιματάκι εκεί πέρα, 400 μέτρα. Ε. Το έχω κληρώνει εμείς από τον πατέρα μου. Εκεί είπαμε να το βάλουμε άλλο, τίποτα δεν έχω σε αυτόν τον κόσμο, αυτό είναι. Άρα θέλετε ένα σπιτάκι? Ένα σπιτάκι. Να βάλω αυτά τα ορφανά μέσα, να ηρεμήσει η ψυχή μου. Γιατί άλλο να σας τα λέω και άλλο να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Τώρα όμως μπαίνει σε μια σειρά και... σε γρήγορο χρονικό διάστημα θα το έχουμε έτοιμο. Ο Θεός να με βοηθήσει σε αυτό. Μετά από πολλά χρόνια δυστυχίας, το χαμόγελο επιστρέφει και πάλι στα χείλη της κυρίας Ευαγγελίας και των 5 παιδιών που μεγάλωσε με πολλές θερήσεις και βάσανα. Η πλούσια γκάμα της κατασκευαστικής εταιρείας σε σχέδια και υλικά τους εντυπωσιάζει. Ποιος σας αρέσει? Όλα ωραία είναι, αλλά δεν θέλω να σας επιβαρύνω πολύ. Δεν θέλω να επιβαρύνω πολύ. Καλά, θα σας το δώσω, θα το κοιτάξετε και θα το... Ένα απλό θα σπιτάκι, okay. Να βάλω αυτά τα παιδιά μέσα. Έγινε. Δεν θέλω πολύ τέλεια σήμερα. Ένα απλό σπιτάκι, δηλαδή. Εντάξει. Να μπω σε ένα σπίτι κι εγώ, να μπει ένα τραπέζι, να φάμε όλοι μαζί στο τραπέζι και να μπαίνουν στο πιάτο μου. Να κάθεται από εκεί να τρώει, ο άλλος να τρώει από εκεί, σαν να είμαστε... Σωστό, σωστό. Ένα απλό σπιτάκι. Και αυτό θα γίνει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Παιδιά, να θέλετε κάποια ερώτηση? Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά. Δεν είναι απαιτητικά, παιδιά. Πάμε λοιπόν να δούμε το οικόπεδο. Πάμε να το πάμε. Δούμε το οικόπεδο. Πάμε, σκεφτείτε. Και επειδή το Γοργόν και χάριν έχει, την ίδια κιόλας μέρα βρεθήκαμε στο οικόπεδο που πολύ σύντομα θα στεγάσει τα όνειρα και τις ελπίδες των 5 αγγέλων, των 5 παιδιών, που η μοίρα τους στέρισε από πολύ νωρίς την μητέρα τους, τη μία και μοναδική ελπίδα τους. Εδώ, σε λίγο καιρό, θα χτιστεί το σπίτι των 5 ορφανών παιδιών, ύστερα από ιδιωτική πρωτοβουλία του κυρίου Παπουτσή, που ανταποκρίθηκε στην έκκληση βοήθειας της οικογένειας. Αυτό είναι το χτηματάκι που κληρονόμησε αυτό ο μπαμπά μου, κύριε Παπουτσή, και είχα όνειρο να κάνω ένα σπίτι. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Φανταστική θέα. Κύριε Ευαγγελία, θα τελειώσει με το καλό και το καλοκαιράκι θα έχουμε μπαλκόνι και καφεδάκι και θα βλέπουμε τη θέα. Μόνο καφεδάκι και μπριτζόλες θα ψήσουμε εδώ πέρα και χόρτα θα μαζέψουμε. Τα πάντα υπάρχουν εδώ πέρα, όπου και να κοιτάξεις. Άντε με το καλό, να έχουμε καλό ξεκίνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Θεός να σας προστατεύει. Είστε καλά. Χίλια καλά να έχετε. Καλή μου. Για όλους σας. Αυτά λοιπόν, που λες. Πάμε.
πάμε και να βάλουμε μία σειρά να ξεκινήσουμε με το καλό. Εντάξει, αγόρι μου. Ο Θεός να σας προστατεύει. Ήταν κάτι που και εμάς μας έδωσε πραγματική χαρά. Μας έδωσε, αν θέλετε, και κουράγιο να συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με όλες τις ανθρώπινες ιστορίες, με όλους τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και ελπίζοντας ότι μπορεί να υπάρξει ένα χέρι βοήθειας από όλους εσάς. Δεν είναι εύκολο να βρεις ένα ολόκληρο σπίτι, να κατοικήσεις. Θα υπάρχει εξέλιξη σε αυτή την ιστορία. Το σπίτι θα στηθεί, η οικογένεια θα μπει μέσα και η κάμερα θα είναι κοντά να παρακολουθήσει. Πάμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε και ξεκινάμε με μια άλλη ιστορία, την ιστορία της αγάπης. Πάμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα μας. Μια άλλη ιστορία, συγκλονιστική στην κυριολεξία. Μια κοπέλα που λειτουργήσε ως πρότυπο για πολλά άλλα κορίτσια που πάσχουν από νευρική ανορεξία. Η Αλεξάνδρα, ένα κορίτσι που αγαπήσαμε όλοι μας πολύ. Μας συγκίνησε με την ιστορία, ένα πλάσμα αυθεντικό. 14 ολόκληρα χρόνια πάλευε με την νευρική ανορεξία. Όταν έφτασε στην εκπομπή, όταν πήρε την απόφαση να μας τηλεφωνήσει, ήταν ένα βήμα πριν από το θάνατο, στο τρίτο στάδιο της νευρικής ανορεξίας. Η Αλεξάνδρα έβγαλε όλη την αλήθεια. Άνοιξε την ψυχή της, εξομολογήθηκε και όταν φτάσαμε στο ζητούμενο, στο γιατί έγιναν όλα αυτά, γιατί έφτασε στο να μην έχει νόημα ζωή της, να μην θέλει τη ζωή της, να μην θέλει να ζήσει. Εξομολογήθηκε ότι κυρίως αυτό που έφταξε ήταν η κακή σχέση με την οικογένειά της. Γονείς που την πίεζαν πολύ, γονείς που δεν την άφησαν να ζήσει και να νιώσει τη χαρά και ένα περιβάλλον συγγενικό επίσης ασφυκτικό και υποκριτικό. Αν άγγιξε τις ψυχές όλων μας και την επόμενη μέρα κιόλας η Αλεξάνδρα πήρε την απόφαση και με την παρουσία ειδικών εδώ και την προτροπή τους αφήνει τους γονείς της και μπαίνει για νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου εκεί μένει ένα μήνα, καταφέρνει να πάρει αρκετά κιλά, περίπου 10. Χρειάστηκε βεβαίως μετά να μεταφερθεί σε ένα κρατικό νοσοκομείο όπου βρίσκεται και σήμερα και συνεχίζει τη θεραπεία της και τον αγώνα της για τη ζωή. Και παρόλο που απαγορεύεται να δει οποιονδήποτε στο νοσοκομείο, δέχτηκε να μας συναντήσει έστω και για λίγο. Ας δούμε ένα βίντεο με την Αλεξάνδρα, με την εξέλιξή της, που την συναντήσαμε πριν από λίγες μέρες. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Θέλω να ζήσω. Δεν θέλω να πεθάνω. Ελπίζω να τα καταφέρω. Είναι η εξομολόγηση ψυχής της Αλεξάνδρας. Η νευρική ανορεξία χτύπησε την 30χρονη σε ηλικία 16 ετών. Σήμερα ζυγίζει 29 κιλά και νιώθει πως φτάνει, όπως λέει, στην άκρη του νήματος. Έχω φτάσει στο απροχώρημα. Είμαι στο τελευταίο κομμάτι του νήματος, στην άκρη. Αν ένα χέρι με σπρώξει, όλα τελειώσανε. Αλλά αυτό το χέρι δεν θέλω να με σπρώξει. Και δεν θέλω να είναι το δικό μου χέρι αυτό που θα με σπρώξει. Δώσε μου το χεράκι σου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλω να ζήσω. Δεν θέλω να πεθάνω. Το έχεις καταλάβει ότι μάλλον ήθελες να πεθάνεις. Τώρα ναι. Το έχεις καταλάβει. Τώρα ναι. Γιατί ήθελες να πεθάνεις. Γιατί δεν ήθελες τη ζωή πια. Δεν είχες τίποτα να σου δίνει χαρά. Τίποτα. Δεν είχες χαρά. Παρόλο που πριν 2 χρόνια, όταν βγήκα από μια νοσηλεία που είχα 9 μήνες σε κάποιο νοσοκομείο, είχα πάρει επάνω μου και κιλά και είχε αναπτερωθεί το ηθικό μου. Ήτανε και η γέννηση της ανιψιάς μου, η οποία μου δώσε μεγάλη χαρά. Και ήταν ένα κομμάτι που με έκανε να θέλω να ζήσω. Μετά όμως,
Δεν με έκανε αιμετός, αλλά ήμουν καλά, στεκόμουν στα πόδια μου. Mm-hmm. Είχα πάρει και βάρος, είχα φτάσει 42 κιλά. Mm-hmm. Είχε αρχίσει να μου έρχεται και η περίοδος. Άρα το μικρό ανιψάκι σου είναι το μόνο που σου έδωσε χαρά. Δεν έχεις από πουθενά άλλο να πάρεις χαρά. Και μετά η γέννηση και του δεύτερου. Αυτά σου δίνουν χαρά και νιώθεις ότι έχεις ένα λόγο να ζήσεις. Ναι. Ίσως και μέσα από τη δουλειά που θα κάνεις βρεις και άλλους λόγους να θες να ζήσεις. Σίγουρα. Συγκλώνησε η Αλεξάνδρα με την ειλικρίνεια, το θάρρος και τη δύναμη της ψυχής της. Ένας νεανικός έρωτας ήταν η αφορμή για να χάσει κάποια περιτά κιλά που έβλεπε εκείνη στον εαυτό της. Ήταν η αρχή για μια πορεία χωρίς επιστροφή. Έβλεπα σαν στην ηλικία που ήμουν 16 χρονών. 16 χρονών. Ότι είχα κάποια κιλά παραπάνω. Μάλιστα. 5 συγκεκριμένα. Και άρχισα να μην τρώω, ναι, να πετάω το φαγητό. Μισό λεπτό. Πόσα κιλά ήσουν δηλαδή? Είχα φτάσει 60 κιλά. 60 κιλά, βέβαια, με ύψος 1,66. Ναι. Μάλιστα. 60 κιλά. Και ήθελες να πας στα 55. Ναι. Ναι. Και ένιωθες ότι δεν χαλούσε την εμφάνισή σου, χαλούσαν αυτά τα 5 παραπανήσια κιλά? Ναι. Μάλιστα. Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή όλο. Ήθελες απλά να είσαι ακόμη πιο... Λίγο πιο εμφανίσιμη. Εξωτερικά. Μάλιστα. Εσύ εκείνη την περίοδο 16 χρονών, στην εφηβεία πάνω, μήπως ερωτεύεσαι κάποιο αγόρι? Μήπως είχες γνωρίσει? Ναι. Και εσύ είχες συνεπάρει και ο έρωτας, ήθελες να το κατακτήσεις, ήθελες να το γοητεύσεις? Ήθελες και να... αυτό. Ήθελα να είμαι πιο ελκυστική. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Για να σε ερωτευτούν, για να είσαι ερωτεύσιμη. Έτσι. Ναι. Εκείνη την εποχή δεν είχες κάποια σχέση? Όχι. Πλατωνική, δεν φλερτ, λέω εγώ, ναι, ολοκληρωμένη. Ναι. Καταλάβει ένα παιχνίδι ερωτικό που έτσι, αρχίζουμε, ναι, ναι, σε εκείνα τα χρόνια όλοι. Υπήρχε αυτό. Υπήρχε. Η Αλεξάνδρα δεν τρώει καθόλου. Στην αρχή πίνει μόνο γάλα και μετά μόνο νερό. Το μόνο που έκανα ήταν να πίνω μόνο λίγο γάλα. Έκοψες τελείως το φαγητό? Τελείως. Ναι, όταν λέμε τελείως, τελείως. Άρχισα να σιχαίνομαι και το φαγητό. Ναι. Στην πορεία. Και φοβόσουν ότι θα σου δώσει και τα κιλά που έκανες αγώνα. Που έκανα αγώνα για να τα χάσω. Μάλιστα. Πείνα δεν ένιωθες? Όχι. Τίποτα. Τι έτρωγες εκείνη την εποχή, πάλι μόνο το γάλα? Μόνο γάλα. Για πόσο και καιρό κύλησε έτσι? Από 5 μήνες. 5 μήνες μόνο γάλα. Μόνο γάλα και μετά άρχισα να πετάω και το γάλα και να μην τρώω απολύτως τίποτα, μόνο νερό. Γιατί για πίστευε ότι ήτανε, ότι έπρεπε να χάσει κι άλλα κιλά. Πόσο καιρό έμεινες με γάλα και μετά με νερό μόνο? 3, ίσως και παραπάνω. 3 χρόνια, ίσως και παραπάνω, μόνο νερό. Ναι. Μόνο νερό. Μόνο νερό. Λοιπόν, 3 χρόνια είναι ζωή ολόκληρη, το καταλαβαίνετε. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Επομένως, εκεί πια έχεις μείνει πόσα κιλά? Έχεις τελειώσει το σχολείο? Ναι. Έχεις περάσει κάπου? Όχι. Όχι. Έχεις δυνάμεις? Ναι. Και μάλιστα δούλευα. Κανονικά? Δούλευα κιόλας. Είχα αρχίσει και δούλευα σε μια διαφημιστική εταιρεία, η οποία πετάγαμε φυλάδια door to door. Και μάλιστα η εργοδότρια με έλεγε και turbo, γιατί ήμουν πάρα πολύ γρήγορη. Είχες ενέργεια δηλαδή ακόμα? Ναι. Μόνο με νερό, μιλάμε πάνω για... από 3 χρόνια. Για πολλή ενέργεια. Η σχέση με τους γονείς υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στο πρόβλημα. Ένιωθες ότι η μαμά είναι αυστηρή? Είδες, μας είπες και στην αρχή ότι οι γονείς μου είχαν αντιρρήσει για τις παρέες μου. Δεν συμφωνούσαν για αυτούς που ήθελα εγώ να συναναστραφώ. Νιώθεις ότι τους είχες απέναντί σου, όχι δίπλα σου? Ήταν αυστηρή η μαμά? Δεν θα το έλεγα. Τσακωνόσουν με τη μαμά? Ήταν πάρα πολύ υπερπροστατευτική. Και ίσως αυτό να με έπνιγε. Να το πάντα. Πάντα. Όλη αυτή η αγάπη ίσως εμένα να με έπνιγε. Είμαι άτομο που δεν θέλω, δεν ήθελα μάλλον να τους φέρω σε δύσκολη θέση. Ναι.
Τι έκανε γλυκιά μου και ήταν η προστατευτική και σε έπνιγε. Τι έκανε. Ξύπναγε το πρωί. Τι έκανε. Να μου φτιάξει το γάλα. Μάλιστα. Ήθελα, δεν ήθελα. Μάλιστα. Άλλο. Ό,τι ήθελα, δηλαδή, να μου το παρέχει στο χέρι. Στο χέρι. Και ίσως αυτό να ήταν και... Ναι. Άλλο. Άλλο που έκανε. Τι έλεγα να διαβάζει. Ναι. Έλεγχο. Όχι, να διαβάζει, τη έλεγα. Επειδή είχε περάσει η αδερφή τη. Όχι, δεν την καταπίεζα. Απλώς να την προωθήσω σε κάτι. Ευσταθία, εσείς συμφωνείτε με αυτό. Τώρα το έχετε καταλάβει ότι υπήρξατε υπερπροστατευτικοί. Ναι. Ότι την πνίξατε με τις φτερούγες σας. Ότι δεν είναι φυσιολογικό 17 χρονών να μην μπορεί μόνη της να αποφασίσει. Αποφάσισε και μόνη της. Δεν ήταν πάντα. Θέλει να πιει γάλα, δεν θέλει να πιει γάλα. Θέλει να βγει με αυτές τις παρέες. Δεν θέλει να βγει. Θέλει να γυρίσει. Αποφάσισε και μόνη της. Δεν ήταν πάντα. Άρα, πού συμφωνείτε εσείς, πού ήσασταν προστατεύτηκε και το έχετε καταλάβει. Επειδή της τα παρήχα όλα. Εσείς τι τώρα δεν θα κάνατε ίδιο. Πού είναι το λάθος, πια. Έτσι όπως το έχετε καταλάβει. Παρούσα. Ναι. Αυτό. Δεν θα ήταν πανταχού παρούσα. Αυτό θέλει να πει. Θα άφηνε λίγο χώρο, χρόνο και έδαφος. Η Αλεξάνδρα βλέπει το ειδωλό της στον καθρέφτη και δεν της αρέσει. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την νευρική ανορεξία πολλά. Όταν πήγα σε κάποιο νοσοκομείο που νοσηλευόμουν, ήταν κι άλλη μια κοπέλα μέσα. Βέβαια, αυτή δεν έκανε μετός. Και είδα κάποιες φωτογραφίες της. Και καπάκι βλέπω τη μία εκπομπή μετά την άλλη με αυτό το θέμα, την νευρική ανορεξία. Και γι' αυτό είπα ότι οποιαδήποτε κοπέλα έχει αυτό το πρόβλημα να μιλήσει, να ζητήσει βοήθεια. Αυτά με συγκλώνησαν. Το βράδυ δεν κοιμάσαι πια, μπορείς να κοιμηθείς. Όχι. Έχεις χάσει τον ύπνο σου. Ναι. Δεν κοιμάσαι. Αλλά συνέχεια νιστάζω. Αλλά δεν μπορώ να κοιμηθώ. Καταρχήν, πώς να κοιμηθείς, σε ποια στάση, πείτε μου. Σε ποια στάση, όταν είναι ένα κόκαλο και πονάει. Παντού πονάει. Πώς θα κοιμηθεί. Πονάς παντού, φυσικά. Όλο σου το κορμί. Πώς πονάει θα κοιμηθεί. Όλο σου το κορμί. Πού πονάς. Μαζεύεται σαν το σαλίκαρο και κοιμάται. Πού πονάς, αγαπώ. Πού είναι. Παντού στα πόδια. Καταρχάς, τα πόδια μου είναι συνέχεια παγωμένα. Δεν μπορώ να ζεσταθώ. Με τίποτα. Είναι τα πρώτα σημάδια, έτσι. Με τίποτα και με πονάνε αφόρητα. Απίσχυνανση, την έχετε ακούσει ποτέ. Αυτό το πράγμα που βλέπετε, ο σκελετός. Ο Γολγοθάς της Αλεξάνδρας συγκίνησε το τηλεοπτικό κοινό. Άνθρωποι που την ξέρουν καλά θέλησαν να τις μιλήσουν και να τις ευχηθούν. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Μας ακούτε, καλησπέρα. Ναι, ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία μου. Θέλετε να τις μιλήσετε. Ναι, ναι. Σας γνωρίζει. Αλεξάνδρα. Ναι. Γεια σου, κορίτσι μου. Η Μάρδα είναι η γυμνάτριά σου. Τι κάνετε. Τι κάνεις, κορίτσι. Καλά, κοπέλα μου. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ είναι σε ευχαριστώ. Είναι στο Λύκειο. Λοιπόν, θέλω να ακούσεις να πεις σε μια κλινική και να είσαι έτσι όμορφη και χαρούμενη όπως είσαι στο Λύκειο όλο. Να ακούσεις τον ψυχίατρο αυτό που σου λέει, γιατί είσαι ένα πανέμορφο κορίτσι. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, κοπέλα μου. Θα κατέβετε, θα χρειαστεί να έχει ανθρώπους που... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κοντά της. Δυο λεπτά. Όχι. Το αισιόδοξο μήνυμα ήρθε από τον ψυχίατρο Δημήτρη Σούρα, ο οποίος αποφάσισε παρά τις δυσκολίες να βοηθήσει την Αλεξάνδρα να ξαναβρει το δρόμο της ευτυχίας. Επειδή ξέρω ότι τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί έχουν εξαντληθεί οικονομικά λόγω των πολλών νοσηλιών που έχουν κάνει. Είναι μια αρρώστια που κρατάει πολύ. Κανόνισα να νοσηλευτεί η Αλεξάνδρα εντελώς δωρεάν. Μπράβο, γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σούρα. Και δούμε στην Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ. Σε περίπτωση που με πιάσει κάτι τέτοιο, που θέλω να τα πετάξω όλα πάλι, θέλω να είναι δίπλα μου να με βοηθήσουν. Οποιοςδήποτε μπορείς να με βοηθήσει εκείνη τη στιγμή. Τώρα θα έχεις. Τώρα θα υπάρχει. Είχες μπει στην Καλαμάτα στο νοσοκομείο, δεν είχες εκείνη τη δύσκολη κρίσιμη ώρα κάποιον να ξέρει πώς να βοηθήσει. Πάντα είχα, αλλά δεν ήμουν εγώ η αρνητική τότε.
Είχε πάντα, κάνανε τώρα τα πάντα, θα... όλοι τα γιατί... πάντα, δεν έχω παράπονο από τους γιατρούς, δει... από κανέναν γιατρό ή από τους νοσηλευτές. Ναι. Κανένα παράπονο, τους ευγνωμονώ. Ίσως δε, αλλά... μήπως δεν ήξεραν τον τρόπο να σε βοηθήσουν ίσως. Να μην τα πετάξεις, αυτό εννοώ. Ότι τώρα εδώ, αυτή τη φορά, είναι τέτοια η εμπειρία που ίσως θα ξέρουν πώς να σταθούν στο πλάι σου. Μακάρι. Αλήθεια, πιστεύεις ότι μπορεί να σου συμβεί αυτό χωρίς να μπορείς να επιβληθείς εσύ στον ναι. εαυτό σου, ε? Ναι. Κομμάτι της αρρώσκιας είναι αυτό. Απίστευτο. Ναι. Θέλω να της δώσω τη δυνατότητα να γίνει καλά. Και επειδή πιστεύω ότι πρέπει να τη φροντίσουμε γενικά, θα τη φροντίσουμε μέχρι που μπορούμε. Στις 6 Μαρτίου ξεκίνησε η προσπάθεια της Αλεξάνδρας. Έχοντας δίπλα της τους γονείς της και τη στήριξη του ψυχιάτρου Δημήτρη Σούρα, η 30χρονη πέρασε την πόρτα ιδιωτικής κλινικής με την ευχή όλων να βγει υγιής και πιο δυνατή από εκεί. Πώς αισθάνεσαι? Τι να πω. Ελπίζω να τα καταφέρω. Υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά. Πιστεύω ότι ξεκινάμε πολύ αισιόδοξα. Είναι ευχαριστημένη που είναι εδώ. Με την ελπίδα να μπαίνει σαν ήλιος από το παράθυρο του δωματίου της και τη στήριξη μιας ειδικής ομάδας γιατρών, η Αλεξάνδρα μπορεί να κερδίσει τον αγώνα. Τον αγώνα της ζωής. Να ακολουθήσω μια θεραπεία που θα περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή σε συνεργασία με ψυχιάτρους, ενδοκρινολόγους, καρδιολόγους και παθολόγους. Θα υπάρχει ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση σε σχεδόν καθημερινή βάση από την κυρία Δασκαλάκη και την κυρία Μαρουλάκου. Οι δύο επιμελητές μου, ο κύριος Μακρύς και ο κύριος Κωστής, θα είναι σε καθημερινή βάση και το Σαββατοκύριακο δίπλα της και επίσης θα είναι καλυμμένη όσο θέλει όλο το 24ωρο. Ποιος είναι η υπόσχεση είναι αυτός? Η μόνη υπόσχεση είναι ότι θέλω ξανά να χαμογελάσω και όπως θέλω να χαμογελάσουν και οι υπόλοιποι. Είσαι ευχαριστημένη? Πολύ. Πάρα πολύ. Μετά από ένα μήνα παραμονή σε ιδιωτικό νοσοκομείο, η Αλεξάνδρα βγαίνει έχοντας κερδίσει την πρώτη μάχη με τη ζωή. Τη μάχη με τον εαυτό της απέναντι στο θάνατο. Είμαι 10 κιλά, 38,500. Είμαι 10 κιλά παραπάνω και είμαι όχι 10, 10,500 για την ακρίβεια. 10 μετράει και τα γραμμάρια. Και τα γραμμάρια για μένα έχουν σημασία. Η Αλεξάνδρα κατηγορεί την οικογένειά της. Σε μια εξομολόγηση ψυχής, εξηγεί τους λόγους που έφτασε σε αυτήν την κατάσταση. Η ελληνική οικογένεια μπορεί να έχει κάποιες παραδόσεις, κάποιες συνήθειες, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Μεγαλώσαμε και με απαγορεύσεις, μεγαλώνουν και τα παιδιά μας με απαγορεύσεις. Αφήστε... Το ζητούμενο όμως, σε αυτή την περίπτωση, εγώ που παρακολουθώ, δεν έχω πιστεί ότι τα σωρευτικά όλα αυτά προβλήματα έναν άνθρωπο τον οδηγούν στο να αλλάξει την εικόνα του. Κατερίνα, αναλόγως του χαρακτήρα. Γιατί το λέτε αυτό? Αναλόγως του χαρακτήρα. Η Αλεξάνδρα έχει τον πρώτο λόγο. Ότι η εικόνα προέρχεται από κάτι που θέλει να αλλάξει. Άφησέ την, καταλάβω. Συγγνώμη που μιλάω και στο μικρό. Παρακαλώ, Κατερίνα, τι αλίμονο. Σε πληροφορώ, δεν είχα τη δύναμη να τα εξωτερικεύσω. Τα κράταγες μέσα. Τα κράταγα μέσα μου και αυτό το μπαμ το έκανα κάνοντας εμετό. Θέλοντας να δείξω ότι τους λερώνω με το εμετό μου. Τώρα σε καταλάβω. Ότι κατάλαβες, έχω μπροστά μου αυτούς και τους λερώνω με τον εμετό μου. Πώς φτύνουμε κάποιον... Δεν άντεχε άλλο. Από σιχαμάρα, έτσι ένιωθα. Και έτσι σε προσέχανε και περισσότερο. Ναι. Αυτό, σε προσέχανε πιο πολύ. Ναι. Γιατί ένιωθα ότι έτσι θα γίνω το επίκεντρο έτσι, και, θα ενδιαφέροντες... και θα τους φέρω λίγο πιο ενωμένους. Ναι. Πιο ζεστούς. Να σταματήσουν. Αλλά και πάλι δεν σταματάγανε. Η μάχη όμως δεν σταματά εδώ. Τα 10 κιλά δεν είναι αρκετά. Η ανταπόκριση στον αγώνα της εκπομπής να βρεθεί άλλο νοσοκομείο που θα μπορέσει να νοσηλευτεί η Αλεξάνδρα ήταν άμεση. Να πούμε στον κύριο Τζεβελίκο μία καλησπέρα. Είναι μας ακούει?
Είστε στη γραμμή μας, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Σισμανόγλιο. Κύριε Τζεβελίκο, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και ευχαριστώ καλησπέρα. Και εγώ. Και σας ευχαριστώ και μέσα από την καρδιά μου. Για τη στάση ευχαριστώ που κρατήσατε σήμερα, δεχόμενο στο τηλέφωνό μας από την εκπομπή. Σίγουρα. Αμέσως ανταποκριθήκατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε την περίπτωση της Αλεξάνδρας. Φυσικά. Το είπα ήδη, όπως το είπατε κι εσείς προηγουμένως, και αυτό είναι σίγουρο. Τώρα πια είναι εκεί και συνεχίζει τη μάχη της. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για μένα και για τα υπόλοιπα κορίτσια που θα προσπαθήσουν, εύχομαι να προσπαθήσουν για τη ζωή. Καλό Πάσχα σε όλους. Γρήγορες διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μια άλλη ιστορία που μας συγκίνησε πολύ και μας έκανε να αναρωτηθούμε αν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει και εξέλιξη. Είναι η ιστορία της 19χρονης κοπέλας, ονομάζεται Αγάπη, που όταν γεννήθηκε ήταν ένα αγόρι. Στα 14 του κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να ζει φυλακισμένη μέσα σε ένα ανδρικό σώμα, μέσα σε ένα σώμα αγοριού. Ανακοίνωσε στους γονείς της ότι ήθελε να αλλάξει φύλο και ήθελε να σταματήσει να φέρεται σαν άνδρας, αλλά να αρχίσει να συμπεριφέρεται, να ντύνεται γυναικεία, να συμπεριφέρεται σαν κορίτσι και να κάνει όλα όσα ένα κορίτσι της ηλικίας της κάνει. Εκεί βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, προκάλεσε την κοινωνική αντίδραση και το χλεβασμό. Φανταστείτε τα παιδιά στο σχολείο πώς μέσα σε μια σύγχυση δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το πλάσμα, το οποίο βεβαίως δηλώνει ότι ήταν άλλο ένα λάθος της φύσης. Η οικογένειά της πολύ περισσότερο τη διώχνει από το σπίτι, μη κατανοώντας τι συμβαίνει και χωρίς να ανοίξει την αγκαλιά και να δώσει την αγάπη που χρειάζεται ένα παιδί και να κατανοήσουν το πρόβλημα. Και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκείνη βρίσκεται μόνη, μόλις 15 χρονών, χωρίς να ξέρει πού να αποτανθεί, με ποιο τρόπο να επιβιώσει και τραβάει ένα δικό της δρόμο, κόβοντας κάθε επικοινωνία με τους γονείς της. Εδώ στην εκπομπή εξομολογήθηκε πολλά από την ζωή της και τις εμπειρίες της, του τι συνέβη όταν 15 χρονών βρίσκεται στον δρόμο χωρίς να ξέρει τι να κάνει. Ο στόχος της ήταν ένας και μοναδικός, να τη δουν οι γονείς της ξανά, να την ακούσουν και έστω και για μία και μοναδική φορά. Απότερος στόχος, από ό,τι καταλάβαμε, ίσως να αλλάξουν οι γονείς της και κυρίως ο πατέρας της και όλη αυτή τη μοναξιά που ένιωθε η αγάπη μακριά τους και πληγωμένη από την απόρριψη που είχε δεχθεί τόσο από τη μητέρα όσο και από τον πατέρα της, μήπως κάτι άλλαζε, μήπως εκείνοι αποφάσισαν να την δεχτούν και πάλι πίσω. Ας δούμε την εξομολόγηση της αγάπης και την αντίδραση του πατέρα της και τα συμπεράσματα δικά σας. Ήμουν αγόρι και ήμουν σαν κορίτσι. Δηλαδή έβγαινα έξω, δεν με ξεχώριζα. Την πορεία που άρχιζα και λίγο βαφόμουνα, ελαφριά, λίγο έβγαζα την κοιλιά έξω και έβγαινα, κόμπλαγαν και οι φίλοι μου και σιγά σιγά με έκαναν τα έργα. Βασικά είχα πάει το Πάσχα και τους παίρνω τηλέφωνο, λέω θα έρθω. Μου λένε ναι, να έρθεις και αυτά, κάτω. Δεν ήξεραν όμως ότι εγώ είχα αλλάξει. Με θυμόντουσαν ότι ήμουν καστανή, ήξεραν ότι είχα μακριά μαλλιά, αλλά εγώ τα είχα βάψει ξανθά. Είχα πάει τελείως διαφορετική. Είχα το στήθος και μόλις με βλέπουνε, και ήμουν και πιο κοντή όταν είχα φύγει, μικρό παιδάκι, βλέπουνε 2 μέτρα ήμουνα, ξανθιά με στήθος και μένουν κάγκελο. Γιατί δεν πίστευε ότι εγώ είχα τα κότσια για να βγω στην κοινωνία και να παλέψω και να κάνω αυτό που ήθελα. Ζούσα με την αγωνία να βγω, να βγάλω το χαρτζιλίκι μου, να πάω να πάρω κάτι να φάω και να πληρώσω το ξενοδοχείο μου. Δεν με αφήνει ο εαυτός μου και η ψυχή μου πλέον να βγάλω κάτι σε κάποιον άνθρωπο, γιατί και να με αγαπήσει κι αυτός, ξέρω ότι θα τελειώσει. Γιατί κι αυτός κάποια στιγμή, όσο και να με αγαπάει, θα θέλει να κάνει οικογένεια. Και εγώ δεν μπορώ να το προσφέρω αυτό. Thank you.
συγκίνηση προκάλεσε το ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε στην εκπομπή την 1η Δευτέρου για την αγάπη. Η 19χρονη τρανσέξουαλ έφυγε από το σπίτι της σε ηλικία 15 ετών, καθώς οι γονείς της δεν μπόρεσαν ποτέ να δεχτούν την επιλογή της. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Ότι είναι γιος ο δικός μου αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να ερωτευτώ. Δεν μπορούσα να ντυθώ όπως ήθελα. Δεν μπορούσα να κάνω φίλους. Γιατί άμα έκανα φίλους και τους μίλαγα πιο πολύ και ανοιγόμουν πιο πολύ, ναι, με καταλάβαινα. Ναι. Και ήμουνα μόνη μου παντού. Ήμουνα στο σπίτι, στη δουλειά και στο σπίτι και στη δουλειά. Ναι. Πουθενά. Οι γονείς από την άλλη πλευρά, στο σπίτι όπως ανέφερες, ανακαλύπτουν το ημερολόγιο σου. Ναι. Στο οποίο γράφεις όλη την αλήθεια. Ναι. Τι δηλαδή αυτό, το τι ζούσες, το τι ένιωθες γυναίκα, κορίτσι. Ήταν και περίοδος που χώρισα. Τι έγραφες δηλαδή στο ημερολόγιο. Τα πάντα. Τι έγραφες, θέλω να αλλάξω φίλο. Σεξουαλικές μου σχέσεις με αγόρια. Ναι. Που φανταστείτε τώρα να το βλέπουν οι γονείς σου. Ναι. 15 χρόνων παιδάκι. Και να διαβάζουν τις σεξουαλικές πράξεις του παιδιού που είναι με αγόρι κιόλας. Μάλιστα. Και γίνεται ένας στο σπίτι, γίνεται φασαρία. Χαμός. Μεγάλη. Και σου λένε ότι θα σε κλείσουν σε ένα μορφωτήριο. Ναι, και με διώξανε βασικά. Ποιος έδιωξε. Ο μπαμπάς μου. Με έδιωξε από το σπίτι. Ναι. Και ήταν και η περίοδος τότε που χώρισαν οι γονείς μου. Ναι. Πόσα αδέλφια ήσασταν, είστε? Είμαστε 3 από τη μαμά μου, ναι, και 2 από τη μητριά μου. Άμα δεν χώρισαν, δεν θα έφευγα, γιατί ήμουν ένα παιδί που φοβόμουν τα πάντα. Ναι. Φοβόμουν να βγω προς τα έξω. Ήθελα να ήμουν με τη μαμά μου. Ναι. Εκεί, κολλημένη. Δεν είχα το θάρρος να πάω πουθενά. Και τότε βρήκα το θάρρος που χώρισαν οι γονείς μου και δεν μπορούσα άλλο να κάτσω εκεί. Ναι. Και αφού με διώξανε, σηκώθηκα, πήρα τα πράγματά μου. Η μητέρα σου γιατί δεν σου είπε έλα μαζί μου, παιδί μου? Γιατί η μαμά μου τότε δεν είχε οικονομική. Δεν είχε δουλειά, τίποτα δεν είχε. Έπαιρνα τη μαμά μου και της έλεγα: μαμά, τι θα κάνω, έλα Αθήνα, έλα να με βοηθήσεις αυτό που έχω. Και η μάνα μου ήταν. Κάτι που με έκανε να ηρεμώ σε οτιδήποτε. Ήξερα ότι θα με βοηθούσε. Εσείς τι σε έκανε στεναχωρηθείς? Αυτά που είπα που δεν τα λέω ποτέ, τώρα που τα άκουσα, γιατί δεν θέλω να τα θυμάμαι. Και όταν τα θυμάμαι, δεν μπορώ. Γιατί ήμουν ένα μικρό παιδί που φοβόμουν πάρα πολύ. Έβγαινα με τον τρόμο, ποιος θα με πάρει και τι θα κάνω και πώς θα ζήσω. Να κυρία, μισό λεπτό σας παρακαλώ, δεν θέλω να μιλήσει κανένας, παρακαλώ. Σε πόσο, για ποια ηλικία μιλάς? 15 χρονών. Βγήκα, δούλευα σε γραφείο, σε μαγαζιά, σε νησιά, σε καφέ μπαρ. Και στα 16 μου βγήκα πεζοδρόμιο. Γιατί με καταλάβαινε. Τι σε ανάγκασε να βγεις στο πεζοδρόμιο, στη δουλειά, αφού είχες βρει δουλειά? Πλέον μεγάλωνα. Είχες ενταχθεί δηλαδή στο κοινωνικό σύνολο. Μεγάλωνα, η φωνή μου γινόταν όσο και πιο βραχνή. Και όσο να είναι μερικά πράγματα πάνω μου, αρχίσαν και φαινόντουσαν. Και εγώ τότε δεν ήξερα, ούτε καν είχα γνωρίσει τρανσέξουαλ. Δεν μπορούσα να ερωτευτώ. Δεν μπορούσα να ντυθώ όπως ήθελα, δεν μπορούσα να κάνω φίλους. Γιατί άμα έκανα φίλους και τους μίλαγα πιο πολύ και ανοιγόμουν πιο πολύ, ναι, με καταλάβαιναν. Ναι. Και ήμουνα μόνη μου παντού. Από τότε τους έβλεπε σπάνια. Η εκπομπή μας κατάφερε να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους. Καλησπέρα. Να μιλήσω, να μιλήσω. Ναι. Είμαι συγκινημένος, δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Εγώ θα πρότεινα πάντως, κύριε Κώστα, ποια ήταν η τελευταία φορά που της έχετε μιλήσει? Έχετε τα μιλωσία, τώρα το πόδι με ολοκαίρι. Δεν σας καταλαβαίνουμε. Πριν ένα μήνα περίπου. Πριν ένα μήνα. Η πρώτη στιγμή που συνειδητοποίησατε την αλλαγή που έχει κάνει ήταν το Πάσχα, όπως μας περιέγραψε, που μας πέρασε. Ναι. Ποιο?
Και τώρα πιο νωρίς. Πριν ένα μήνα είχε έρθει η αθλογία. Εντάξει, φέρθηκα, δέχτηκα στο σπίτι μου, τα παιδί μου, γιατί είναι παιδί μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Τι να του πω, μην έρχεται. Και μπάνιο έκανε μέσα και τα πάντα. Τι είναι αυτό που σας θυμώνει ή που σας έχει απογοητεύσει? Αυτό που έκανε. Μπροστά ένα γιατί. Αγάπη μου, σ' αγαπάω, είμαι ο πατέρας. Και όπως είσαι. Τ' αγαπάω, το σέβομαι, το κτιμώ, το γιατί το έχω αγκόνι. Θα τα αγαπάω μέχρι να πεθάνω. Και να του πει πολλά χαιρετήματα και να έρχεται εδώ να το βλέπω. Αγάπη, σ' αγαπάω και θέλω να έρχεσαι κοντά μου. Ο πατέρας της Αγάπης, φανερά συγκινημένος, μέσα από την εκπομπή μας αποκαλεί για πρώτη φορά Αγάπη, το γιο του Δημήτρη. Γεια σου, μπαμπά. Κυριακό. Θέλεις να πας? Ναι. Θα μπορεί. Πλέον δεν φοβάμαι που είμαι έξω, γιατί ξέρω ότι έχω τον πατέρα μου. Αυτό με τρόμαζε, γιατί ό,τι και να γινόταν κάτι, δεν είχα κάποιον να με περασπίσει. Αυτά που παίρναγα μικρή, δεν μπορούσα να πάρω τον πατέρα μου τηλέφωνο και να του πω «Μπαμπά, έλα να καθαρίσεις εσύ όπως έκανε όταν ήμουν μικρή, όταν με πήραζαν τα άλλα παιδιά». Όμως ο κοινωνικός περίγυρος και η κλειστή κοινωνία μιας επαρχιακής πόλης, όπως είναι η Αμφιλοχία, δεν δέχεται την διαφορετικότητα της αγάπης. Άλλη επιλογή, μπαμπά, δεν έχω. Δεν μπορώ να ζήσω αλλιώς. Μπορώ έτσι να ζήσω έτσι όπως είμαι. Γυναίκα. Ο πατέρας της νιώθει άβολα για τα επικριτικά σχόλια των κατοίκων, που όμως δεν γίνονται ποτέ μπροστά του. Νιώθετε ντροπή, κύριε Κώστα? Το έχω θυμηθεί τώρα. Σας έχουν κάνει σχόλια? Το έχουν σχολιάσει. Έχω περάσει τόσα πολλά που δεν με νοιάζει τίποτα. Πείτε μου κάτι, το περιβάλλον, το κοινωνικό, οι γείτονες, οι φίλοι, μιλάνε άσχημα γι' αυτό, το καυτηριάζουν, το ειρωνεύονται, το σχολιάζουν αρνητικά? Σας κάνουν να νιώθετε άσχημα? Δεν μπορούν να πούν τίποτα μπροστά μου. Μπροστά σας δεν μιλάει κανείς? Ου, άμα θέλω να σας μιλήσω. Μάλιστα. Πραγματικά θα θέλατε να γυρίσει? Θα κρατήσετε επαφή, σας νοιάζει να μάθετε? Εγώ την κρατάω, δεν ή τι νιώθετε, ένα ξένο άτομο? Δέχτηκα και όπως είναι. Δεν νιώθετε ότι είναι μια ξένη σε εσάς? Όχι, ποτέ. Είναι παιδί μου, δεν αλλάζει τίποτα. Θα την αναζητήσετε, θα την παίρνετε τηλέφωνο, θα νοιάζεστε για το τι κάνει και πώς περνάει? Βεβαίως. Έχω νοιαστεί. Έχει νοιαστεί? Εγώ νοιάζομαι, πάντα νοιαζόμουν. Μετά την εκπομπή, η Αγάπη αποφασίζει να πάει να βρει την οικογένειά της στην Αμφιλοχία. Αλλά ο πατέρας της δεν τη δέχτηκε πίσω. Έχω λίγο τρακ. Φοβάμαι λίγο. Φοβάμαι λίγο, εντάξει, έτσι όπως θα με κοιτάξουν. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά και απ' την άλλη χαίρομαι πάρα πολύ που θα τους δω και θα είμαι στο σπίτι μου, στο χώρο μου, εκεί που μεγάλωσα. Οι στιγμές που ακολουθούν δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Η Αγάπη πνίγεται στις αγκαλιές των συγγενών της. Η Γιώλα μου! Γιώλα μου! Τι κάνεις? Και τα παππούλια σου, πώς χάρηκε? Είδες πώς λέει? Πολύ μουσίμου, φαινάκο μου. Σε έχω καλό τύπο. Τι να τα σκοτώσαμε τα παιδιά, μα προσφύγω. Είναι πολύ χαρούμενοι που είναι κοντά τους. Δεν μπόρεσαν να πουν πολλά. Τα μάτια τους τα έλεγαν όλα. Εδώ μεγάλωσα. Με τη γιαγιούλα με δεύτη με μεγάλωσε. Τι σου έφερε, γιαγιά? Τι χαίρεσαι? Τη χαίρομαι, να είναι καλά. Τη χαίρομαι, πώς δεν το χαίρομαι. Να είναι καλά. Συγκινήθηκες που ήρθε και σε είδε. Γιατί μου κάνεις παράπονο. Ναι. Τι να κάνω. Τα έχω μεγαλωμένα, είπα. Τα έχω μεγαλωμένα που γνώρε που τα έκανε η μάνα της. Πώς αισθάνεσαι εσύ? Εγώ τα μπανιάζα, εγώ τα άλλαζα, εγώ όλα. Είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα εδώ στη γιαγιούλα μου. Στο σπίτι μου. Η γιαγιούλα του τόσο μαζί. Πάντα με πέρασε η γιαγιά μου. Αχ, επιτέλους στο σπίτι μου. Η γιαγιούλα μου εδώ. Η γιαγιούλα μου. Μ' αγαπάει τη γιαγιούλα πολύ. Σε αγαπάω, καμάρι μου, όλα σας αγαπάω. Και εγώ σας αγαπάω. Τι να σας αγαπάω, τι να σας κάνω.
Οι εκπλήξεις για την αγάπη δεν ήταν μόνο ευχάριστες. Ο πατέρας της αγάπης δεν θέλησε να της μιλήσει. Με τίποτα. Μα το βλέπω και τρελό. Δεν θέλησε ούτε μια αγκαλιά να την πάρει. Ντρέπομαι και ακόμα που έρχεται στην ευλογία. Η αγάπη τον περίμενε. Ήθελε να είναι εκεί, μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά της. Αλλά δυστυχώς τίποτα. Τίποτα από όσο είχε στο μυαλό της δεν έγινε. Εγώ, μην πας στον πατέρα σου, γιατί ο πατέρας δεν μπορεί. Τελικά δεν μπορεί να δεχτεί αυτό που είναι η αγάπη. Θυμάται όσο είπε ο πατέρας της και προσπαθεί να τον δικαιολογήσει. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Ότι είναι γιος δικό μου αυτό το πράγμα. Ο πατεράδες έτσι είναι. Όσο να είναι, περίμενε να δει ένα γιο, ξέρεις, να του μοιάζει, γιατί ήμουν και ο πρώτος γιος του. Και είχε τη χαρά αλλιώς μέσα. Τότε και καλά, εγώ θα γίνω σαν αυτόν. Αλλά κι άλλη μία φορά, όπως του είχα πει κάποτε, δεν φταίω εγώ. Είναι ο Θεός. Εγώ δεν διάλεξα μέσα από την κοιλιά της μάνας μου να γίνω transsexual. Έτσι έγινα όσο μεγάλωνα από μόνη μου και δεν μπορώ να γίνω και να αλλάξω. Μα αφού με βλέπεις κιόλας, έχω γυναικείο σώμα, είμαι σαν γυναίκα. Αλλά δεν υποχωρεί όσον αφορά στην επιλογή της. Για κανέναν αυτό δεν θα το άλλαζα και ούτε να ερχόταν και το τέλος του κόσμου και για κανέναν γονιό. Δεν θα το άλλαζα αυτό που είμαι τώρα. Κανείς δεν ξέρει πόσο την έχουν πληγώσει όλα αυτά που συμβαίνουν. Ποτέ, όπως παραδέχεται, δεν είχε καλές σχέσεις μαζί του. Ποτέ δεν την βοήθησε. Τώρα πια όμως το συγχωρεί. Με τον πατέρα μου δεν είχα ποτέ καλές σχέσεις. Ποτέ. Αλλά πατέρας μου είναι. Τον αγαπάω. Τον συγχωρώ για κάτι πράγματα που μπορεί να έχει κάνει και με πείραξαν. Αλλά από τη στιγμή που μετανιώνει, και δεν θα με ξανενοχλήσει στη ζωή που ζω τώρα, δεν μπορώ να τον μισώ κιόλας, γιατί είναι ο πατέρας μου. Μπορεί η ζωή να φέρθηκε σκληρά στην αγάπη, αλλά εκείνη δεν πάβει να ελπίζει. Το ήθελες αυτό που έκανες στα 16? Δεν το ήθελα. Έβγαινα και έκλαιγα. Ερχόταν οι πελάτες και τους έλεγα, δεν δουλεύω καλά, περιμένω κάποιον. Ντρεπόμουν, έκλαιγα. Δεν ήθελα, αλλά σιγά σιγά, μέχρι που ήρθαν κάποιες περιπτώσεις που δεν είχα να φάω, δεν είχα να πληρώσω το ξενοδοχείο μου, δεν είχα να ντυθώ και έπρεπε αναγκαστικά με το ζόρι να το κάνω. Δεν κόβεται ποτέ το πεζοδρόμιο, γιατί άλλο να είσαι transsexual και να έχεις κάνει κάτι από την αρχή κάτι άλλο και να λένε αυτή είναι transsexual και άλλο να σου λένε αυτή είναι η ιερόδουλη, να το πω με άλλη λέξη και δουλεύει στο τάδε σημείο. Που στα τραβεστή. Θα ήθελα να εγχειριστώ και όταν εγχειριστώ, τότε θα τα τελειώσω όλα γιατί θα έχει κλείσει. Μπράβο. Θα έχω πεθάνει σαν τρανσέξουαλ αγάπη και θα έχω ξαναγεννηθεί αγάπη γυναίκα. Και θα πιάσει μια κανονική δουλειά. Και εκεί, ναι, θα μπορώ να πιάσω κανονική γιατί θα είμαι και στα χαρτιά μου γυναίκα, θα είμαι και κάτω γυναίκα, θα είμαι παντού γυναίκα. Δυστυχώς, η αγάπη δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη ζωή που κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά από ό,τι καταλάβατε και παρακολουθήσατε, ούτε και η ψυχή των γονιών της κατάφερε να λυτρωθεί και να προσφέρει την αληθινή αγάπη στο παιδί τους. Εκείνη συνέχισε το μοναδικό, μοναχικό δρόμο της, χωρίς να νιώθει ότι έχει κάποια ελπίδα να νιώσει ξανά τη στοργή των γονιών της, αν την ένιωσε και ποτέ. Έτσι είναι η ζωή, δεν έχει πάντα ένα αίσιο τέλος. Και πάμε σε μια άλλη ιστορία, τελευταία για σήμερα, που μας έκανε να νιώσουμε δύσκολα, περίεργα, χωρίς να ξέρουμε κι εμείς πώς μπορούμε πραγματικά να μπούμε στην ψυχή αυτού του παιδιού. Γιατί παιδί είναι 23 χρονών, ήρθε κοντά μας η Ευαγγελία, η οποία όμως συστήθηκε ως Γιάννης. Γεννήθηκε κορίτσι και όταν... Όπως μας εξήγησε και εμάς, πολύ σύντομα άρχισε να νιώθει άβολα στο ίδιο της το σώμα, μέσα σε αυτό το γυναικείο σώμα.
που της έδωσε η φύση. Άρχισε να κρύβει το στήθος στις μεγάζες, άρχισε να φοράει ανδρικά ρούχα, να συμπεριφέρεται σαν αγόρι. Και τότε έκοψε και κάθε σχέση και επαφή με τους γονείς της, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να δεχθούν αυτό που είχε συμβεί. Εκείνη σταθερή, μην αντέχοντας να δείχνει κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Όλη αυτή η αλλαγή δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα με τον περιγυρό της. Ήταν αδύνατον από εκεί πέρα και εκείνη να επιβιώσει, να βρει μια δουλειά. Ήρθε στην εκπομπή από την ανάγκη της να μιλήσει, αλλά και θέλοντας να δώσει εξηγήσεις σε ανθρώπους που δεν δέχονταν να την ακούσουν, που δεν δέχονταν να την καταλάβουν, και να ανοίξει και ο δρόμος για μια ισότιμη μεταχείριση στην κοινωνία, βρίσκοντας μια δουλειά. Αυτό που ο καθένας μας έχει ανάγκη να βρει. Πάμε να δούμε πώς μας διηγείται για τις στιγμές που ζήσαμε εδώ στην εκπομπή με την νεαρή Ευαγγελία, που ακούει μόνο στο όνομα Γιάννης. Ζήσε πάρα πολύ να παίζω με το αδερφό μου τα παιχνίδια, τουβλάκια, αεροπλανάκια, αυτοκινητάκια. Δηλαδή ασχολούμουν πιο πολύ με αυτά. Τα ρούχα που με άρχισαν να με ενοχλούν, δηλαδή από τη συγκεκριμένη ηλικία, είναι από τα 10 μου και μετά. Πολλά θα με λύχνουν, αλλά πάνω απ' όλα να φεδεχτεί η κοινωνία όπως είναι. Και γι' αυτό που είμαι. Δεν κάνω κακό σε κανέναν. Νιώθει το σώμα της φυλακή. Η 23χρονη Ευαγγελία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τη φύση της. Η ψυχή της πνίγεται καθημερινά μέσα στο σώμα της. Από πολύ μικρή δεν μπορούσε να δεχτεί τις αλλαγές που εμφανίζονται στο κορμί της. Ένιωθα μια κατάθλιψη μέσα μου, ένιωθα ότι έλεγα τι μου συνέβη καταρχάς. Γιατί δεν δέχομαι το σώμα μου, για ποιο λόγο. Και δεν μπορούσα να βρω ούτε μια απάντηση στο τίποτα. Ζει στη Γερμανία μέχρι τα 20 της χρόνια. Η ίδια, από πολύ μικρή, έχει καταλάβει πως μια ιδιαιτερότητα καθορίζει τη ζωή της. Απέφευγε πάντα να δώσει δικαιώματα. Ο φόβος της απόρριψης δεν την αφήνει να εκφραστεί. Φοβόμουν. Πραγματικά φοβόμουν. Στα 16 μου χρόνια, από ό,τι θυμάμαι πολύ καλά, στα γενέθλια μου απάνω, βέβαια ήπια για να το πω, πήρα την παρέα μου και τους το ξεκαθάρισα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει η μοναχική της πορεία. Η Ευαγγελία μπαίνει στο περιθώριο και κλείνεται ολοένα και περισσότερο στον εαυτό της. Αποφασίζει να μιλήσει στους γονείς της, αλλά η αντίδρασή τους γίνεται η αφορμή να απομακρυνθεί περισσότερο από κοντά τους. Μια φορά είχαμε ανοίξει μια συζήτηση τέτοια, αλλά είχε κοπεί στη μέση γιατί έβλεπα και τις αντιδράσεις τους πώς ήταν. Έχει γίνει φασαρία στο σπίτι για αυτό το θέμα. Πάρα πολύ φασαρία. Πικραίνονται με αυτό το πράγμα και δεν είναι και ωραίο πράγμα τώρα να ξέρεις ότι το παιδί σου έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Γυρνώ και λέω καλύτερα να μείνω μακριά τους. Να μην έχουν ούτε να νιώθουν ντροπή για μένα, ούτε να νιώθουν ότι τους δημιουργώ προβλήματα. Η Ευαγγελία δεν μπορεί να ζει άλλο καταπιεσμένη. Αναγκάζεται να εγκαταλείψει την οικογένειά της και το σπίτι της στη Γερμανία, σε μια προσπάθεια να λυτρωθεί. Ένιωθα ότι δεν με καταλαβαίνουν και δεν πρόκειται να με καταλάβουν. Και έτσι είπα, καλύτερα να φύγω. Έρχεται στην Ελλάδα και προσπαθεί να χτίσει τη ζωή της από την αρχή. Φτάνει στη Ρόδο και αναζητά σπίτι και δουλειά. Αλλάζει σταδιακά την εμφάνισή της. Κόβει τα μαλλιά της και ντύνεται με ανδρικά ρούχα. Δένει με επιδέσμους στο στήθος της σε μια προσπάθεια να κρύψει ό,τι θα πρόδιδε τη θηλυκότητά της. Παίρνω επιδέσμους και το δένω γύρω-γύρω. Αυτό σε βοηθάει εσένα? Ναι, βοηθάει εμένα και με κάνει και νιώθω άνετα με το σώμα μου. Τουλάχιστον προς στιγμή όταν είμαι ντυμένος, όταν είμαι γυμνός, εντάξει, δεν με κάνει και νιώθω ωραία. Προσπαθεί να αφήσει την ψυχή της ελεύθερη, αλλά τα καθημερινά σχόλια την πληγώνουν. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι όταν δείχνω με το δάχτυλο πάνω. Λες και είμαι κανένας εγκληματίας. Με κοιτάνε, λέτε, και έχω κάνει έγκλημα γι' αυτό που είμαι. Είναι αποφασισμένη. Η δύναμή της μεγάλη, αλλά η Ευαγγελία κάποιες στιγμές λυγίζει. Θέλω να φωνάξω και δεν μπορώ.
και επιτέλους την ψυχική μου ηρεμία. Και εγώ σαν άνθρωπος έχω δικαιώματα. Έχω και εγώ το δίκαιο μου, όπως ο κάθε άνθρωπος. Απλά να βρω την ψυχική μου ηρεμία. Να ηρεμήσω επιτέλους. Να σηκωθώ ένα πρωί και να πω επιτέλους είμαι ελεύθερη. Ελευθερώθηκα. Χίλιες φορές να με βάλετε μέσα σε μια φυλακή παρά να είμαι έτσι. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η φυλακή που νιώθω αυτή τη στιγμή είναι χειρότερη. Για να καταλάβουν, Ευαγγελία, και οι άλλοι τι συμβαίνει σε σένα. Αν δεν ήσουν ανάμεσα σε κόσμο και βρισκόσουν μόνο σου και ήθελες να φωνάξεις αυτό που έλεγες και στο βίντεο, θέλω να φωνάξω, τι θα ήθελες να πεις? Να φωνάξω την ελευθερία μου, ότι θέλω να ελευθερωθώ επιτέλους. Να βάλω την οργή που έχω μέσα μου. Οργή για ποιον? Για αυτό που είμαι. Με ποιον τα έχεις περισσότερο? Δεν ξέρω με ποιον τα έχω. Με ποιον τα βάζεις? Ίσως με τον εαυτό μου, ίσως με τη φύση μου. Αυτή τη στιγμή όλα μου φταίνε και όλοι. Καρδούλα μου, να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι λάθος σε όλους εμάς να καθόμαστε να σου κάνουμε ερωτήσεις. Mm. Δεν είσαι σε ανάκριση. Εγώ, αν ήσουν κόρη μου, θα σε αγκάλιαζα με πολύ αγάπη. Δεν είμαστε εδώ ούτε κριτές, ούτε, αν θέλεις, με το χέρι προτεταμένο να σε μαλώσουμε ή να σου δημιουργήσουμε πρόβλημα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μπορεί να νιώθεις και καταλαβαίνω την οργή. Η υγεία για μένα είναι ότι νιώθεις οργή. Οργή γιατί δεν έχεις συμβιβαστεί με το κορμί σου. Αυτό που νιώθω εγώ είναι όπως το νιώθει ο άντρας. Αν ο άντρας δει μια γυναίκα, θα σκεφτεί κάτι για αυτή τη γυναίκα. Έτσι θα σκεφτώ κι εγώ. Καλά, μπορώ και μία ομοφυλόφιλη μπορώ να και μία ομοφυλόφιλη θα το σκεφτεί. Όχι. Δεν μπορώ να κάτσω να πω ονομάζομαι Ευαγγελία, φορώ τις φούστες μου, τα μίνι μου και γουστάρω μια γυναίκα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Άρα, γιατί δεν το νιώθω αυτό που Ευαγγελία, λέω. Ευαγγελία, έχει σχέση. Αυτή τη στιγμή με ονομάζεται Ευαγγελία. Δεν ξέρετε καν πώς κυκλοφορώ στη Ρόδο. Αυτό να το πω εγώ που το έζησα, ότι στην κοινωνία της Ρόδου η Ευαγγελία δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή αποκαλύπτεται. Είναι Γιάννης και όλοι το γνωρίζουν με αυτό όνομα. Η μητέρα μου είπε στο τηλέφωνο, γιατί αρκετές φορές που έχουμε μιλήσει, με δέχεται την ιδιαιτερότητα που είμαι. Απλά να γίνω Ευαγγελία. Δηλαδή κάτι που εγώ δεν μπορώ. Άρα δεν σε δέχεται. Δεν σε δέχεται. Μ' αγαπάει ό,τι και να γίνει, εντάξει. Τη είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Έτσι. Έχω κατανόηση. Το καταλαβαίνω. Τι διάλογοι γίνονται με τους γονείς σου? Καταρχάς βλέπω που συνέχεια κοτσίδα τα μαλλιά μου, δεν μου άρεσε ένα διάστημα. Δηλαδή ούτε φούστες, ούτε τίποτα. Με έπιασε η μητέρα μου να μου μιλήσει. Και της είπα ότι από τα 13 είχα ερωτευτεί μια κοπέλα. Βρήκε το θάρρος και τη στόπα. Τη στόπα. Βέβαια, λέει, μήπως δεν είναι παιδί μου, μήπως νομίζεις επειδή είναι η εφηβεία σου. Δηλαδή προσπάθησε η γυναίκα με κάθε τρόπο να μου φέρει, να μου δώσει να καταλάβω ότι ίσως λόγω εφηβείας το νιώθω αυτό. Και να της λέω, μαμά, όχι. Για ποιο πράγμα νιώθεις περισσότερες ενοχές? Που πληγώνω και πικραίνω τους γονείς μου. Η Ευαγγελία στην εξομολόγησή της στην εκπομπή παραδέχεται ότι από την τρυφερή ηλικία της εφηβείας δεχόταν ρατσισμό. Αυτό την καταράκωνε και την έκλεινε ολοένα και περισσότερο στον εαυτό της. Η ιδέα της απόρριψης την απομακρύνει από όλους. Ο φόβος της την κλείνει στον εαυτό της. Και για το λόγο αυτό αντιδρά. Αντίδραση στη μητέρα? Ναι, αντίδραση γι' αυτό το πράγμα. Ένιωθες γιατί θύμωνες μέσα σου βαθύτερα, δηλαδή ναι, ότι δεν το δέχεται? Ναι, ένιωθα ότι δεν με καταλάβαινε και λέω γιατί να με πάει τώρα σε γιατρό. Δεν θέλει να της πει τα πέλα του άρρωστου, ότι είναι άρρωστη. Άμπραγμα. Η ίδια δεν θέλει γιατί θα ένιωθε. Θεωρήσω ότι θα τη θεωρούσουν άρρωστη. Η μητέρα της από τη Γερμανία, 2 χρόνια μετά, αντικρίζει την κόρη της στην εκπομπή της Άννας Δρούζα. Για πρώτη φορά η Ευαγγελία μιλάει στη μητέρα της με ειλικρίνεια. Οι στιγμές που ακολουθούν είναι συγκλονιστικές. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω τη μητέρα στο τηλέφωνο.
Να σας πω ότι όσο δύσκολο είναι για εσάς, είναι και για μας. Δεν είναι εύκολο για μας. Για μια μάνα είναι το δυσκολότερο. Και γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ να σας ακούσουμε. Μια πραγματικά. Λίγο να κάνω μια ερώτηση στο παιδί μου. Ναι, μαμά. Αγάπη μου, είδα στο βίντεο ότι είσαι χτυπημένη στο χείλη σου. Σε χτύπησε κανένας, παιδί μου? Όχι, μαμά, όχι, τίποτα. Μια μόλι της έπαθα, τίποτα δεν ήταν, μην ανησυχείς. Πέρασε, μην ανησυχείς. Δείτε λίγο το παιδί σας στο βίντεο, τι μας λέει. Η απόφαση της να φύγει από το σπίτι της ήταν για την Ευαγγελία η μοναδική διέξοδος. Οι σχέσεις της με την οικογένειά της έχουν παγώσει από τη στιγμή που η 20χρονη τότε Ευαγγελιό θέλησε να δηλώσει την ιδιαιτερότητά της. Σήμερα η επικοινωνία τους είναι τυπική, αφού η ίδια διάλεξε να μείνει μακριά τους. Ξέρω ότι πικραίνονται με αυτό το πράγμα και δεν είναι και ωραίο πράγμα τώρα να ξέρεις ότι το παιδί σου έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Γυρνώ και λέω καλύτερα να μείνω μακριά τους. Να μην έχουν ούτε να νιώθουν ντροπή για μένα. Η 23χρονη σήμερα δίνει καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης. Μια μάχη που την έχει οριμάσει. Η σκληρή φυσιογνωμία που παρουσιάζει υποχωρεί όταν η συζήτησή μας φτάνει στους γονείς της. Σου λείπουν δική σου. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Υπάρχουν στιγμές που ανιστάω τη μάνα. Υπάρχουν στιγμές που έχω ανάγκη την αγκαλιά της. Από πολύ νωρίς είχε επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από την οικογένειά της, ακόμη και όταν ζούσε μαζί τους, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να αποκρύψει το μεγάλο της μυστικό. Σήμερα ομολογεί. Δεν ξέρω πώς να τους αντικρίσω. Η μάνα σου και ο πατέρας σου έχουν άλλα όνειρα για σένα. Περιμένουν ένα γάμο, μια οικογένεια. Και δεν μπορώ να τους τα δώσω αυτά. Νιώθω ότι τους πικραίνω. Κάνοντας μία αναδρομή στα χρόνια της αθωότητας, η Ευαγγελιό θυμάται και νοσταλγεί τις οικογενειακές στιγμές. Καθόμασταν μαζί οικογενειακώς, μιλούσαμε, γελούσαμε, πήγαμε εκδρομές. Καλοκαίρια μαζί τα ταξίδια, οι διακοπές μας. Σε μια προσπάθεια να θυμηθεί τα παιδικά της χρόνια, λυγίζει. Ποιο ήταν η στιγμή οικογενειακή που έχω είναι όταν με παίρνει η μάνα μου αγκαλιά. Η προσπάθεια της μητέρας της να ανακαλύψει το μεγάλο μυστικό, όπως σήμερα ομολογεί η 23χρονη, έπεφταν πάντα στο κενό. Ήμουν κλειστός χαρακτήρας. Κακομήρα η μάνα μου προσπαθούσα με χίλιους τρόπους να μου βγάλει έστω μια μιλιά από το στόμα. Να μάθει τι έχω, ποιο είναι το πρόβλημά μου. Και πάλι ποτέ δεν της έλεγα το πρόβλημά μου. Σήμερα, 3 χρόνια μακριά τους, δεν μπορεί να κρύψει τη θλίψη της από την απουσία της οικογένειάς της και ιδιαίτερα της μητέρας της από τη ζωή της. Μια φωτογραφία, η μοναδική της πρίκα από το σπίτι της. Μια φωτογραφία που η Ευαγγελία μιλάει καθημερινά στη μητέρα της. Της λέω ότι μου λείπει, υπάρχουν στιγμές που κλαίω. Υπάρχουν στιγμές που της λέω, σ' αγαπάω. Αν και ποτέ δεν της το έχω πει αυτό. Τόσα χρόνια που ήμουν στη Γερμανία, ποτέ δεν της είχα πει, μαμά, σ' αγαπάω. Τρελαίνομαι άμα πάθει κάτι η μάνα μου. Δεν ξέρω, αλλά για μένα η μάνα μου είναι ό,τι ιερό έχω στη ζωή μου. Ένα μόνο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στην οικογένειά της. Ένα μήνυμα που ποτέ δεν βρήκε τη δύναμη να τους το εκφράσει. Ξέρω ότι με αγαπάνε. Ξέρω ότι πονάνε που είμαι μακριά τους. Όπως και εγώ πονάω. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να τα δίπλα μου και να με στηρίξουν σε αυτό που κάνω. Αν και ξέρω ότι ίσως να μην το δεχτούνε. Εγώ όμως δεν θα πάψω ποτέ να τους αγαπάω. Αν είχες τη μαμά σου απέναντί σου για ένα λεπτό, τι θα της έλεγες? Ότι την αγαπώ πάρα πολύ και θα πέφτω στα γόνατα της να με συγχωρέσει για τα λάθη που έχω κάνει. Πόσο σκληρό είναι όλο αυτό. Μαμά, δεν μπορείς.
συγχωρήσω, παιδί μου. Γιατί να σε συγχωρήσω. Δεν έκανε αγάπη μου κάποιο κακό. Έχεις μια ιδιαιτερότητα. Σου είχα πει, μωρό μου, τι τη δέχομαι. Σου είχα πει, έχω χάσει τον ιρμό μου, παιδί μου, δύο λεπτά. Μαμά, άφησέ τη να σου μιλήσει. Άκουσέ τη. Η αγκαλιά μας, το σπίτι μας, είναι πάντα ανοιχτό. Ποτέ, αγάπη μου, δεν με έδιωξα από εδώ. Το ξέρω, μα δεν είπα. Μόνη μου, δεν έφυγα. Δεν σηκώθηκε, παιδί μου. Γιατί εσύ λες ότι θα βρεις τον εαυτό σου. Πόσες φορές, αγάπη μου, προσπάθησα να σε βοηθήσω. Πολλές. Γιατί, παιδί μου, μου βάζεις μια πόρτα μπροστά. Γιατί. Εσείς πήγατε μόνοι σας σε έναν κατάλληλο άνθρωπο να σας συμβουλέψει πώς να αντιμετωπίσετε το παιδί σας. Όχι. Αυτό το αναγνωρίζω ότι δεν το έκανα. Είπα ότι θα προσπαθήσω σαν μάνα που αγαπάει το παιδί της, που πονάει για το παιδί της, να σταθώ κοντά της και να προσπαθήσω να λύσω το πρόβλημα της. Θεώρησα ότι δεν θα χρειαστώ παρετέρω βοήθεια, στο πω έτσι. Να σας ρωτήσω, νιώθετε ειλικρινά ότι έχετε, δείξατε με τη συμπεριφορά σας ότι αποδεχόσασταν αυτή την ιδιαιτερότητα του παιδιού σας? Τη θεωρείτε παράλογη που ένιωσε την ανάγκη να φύγει? Την καθαρή αλήθεια. Βεβαίως. Ναι. Το μόνο που λέω είναι, και τη ρωτάω συνέχεια, πού, αγάπη μου, έκανα λάθος στο μεγάλο μας. Άρα νιώθετε ότι έχετε κάνει... Αισθάνομαι ενοχές. Ότι το λάθος είναι δικό μου. Ελάτε στη θέση μου. Αυτό το θέμα ειδικά σοκάρει γενικότερα, γιατί είναι σαν να αμφισβητεί τους νόμους της φύσης. Σωστά. Πρώτον. Έτσι. Και κάνουμε όλη την υπόθεση ότι η φύση δεν κάνει λάθος. Αλλά έχουμε πάρα πολλές αποδείξεις ότι η φύση κάνει λάθος. Μάλιστα. Έτσι, έτσι. Οπότε έχουμε πάντοτε την ενοχή των γονιών ότι κάτι έχουν κάνει λάθος. Και δεύτερο, συγγνώμη για την έκφραση, ότι πώς έκανα εγώ ελαττωματικό παιδί. Η Ευαγγελία νιώθει τύψεις για εσάς και εσείς νιώθετε τύψεις για την Ευαγγελία. Η ιστορία της Ευαγγελίας ευαισθητοποίησε την παρουσιάστρια Σοφία Λιμπέρτη, η οποία παρενέβη ζωντανά στην εκπομπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άννα. Καταρχήν να πω ότι είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο σε μια εκπομπή. Πράγμα που σημαίνει ότι με έχει σοκάρει πραγματικά αυτό που βλέπω. Όλοι μας τα παιδιά έχουμε ακούσει διάφορα κατά καιρούς. Δηλαδή και εμένα με έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν ότι μπορεί η μαμά να στεναχωρηθεί, δεν ξέρω τι. Αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Θα ήθελα να σας πω, χωρίς να με διακόψετε, καταρχήν παίρνω ως μητέρα, όχι ως ειδικός. Μόνο με αυτή την ιδιότητα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με μια μητέρα, τη μητέρα της Ευαγγελίας, που πάνω απ' όλα είναι μάνα. Πραγματικά αγαπάει το παιδί της, το ξέρει και η ίδια βαθιά μέσα της. Θεωρώ ότι δεν της δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος έτσι ώστε να συνειδητοποιήσει και να κατανοήσει αυτό που συμβαίνει στο σπίτι της. Ευαγγελία μου. Μην τρέχεις, ούτε από το σώμα. Δεν είναι, παιδί μου, η δική σου θέση να προστατεύεις εμένα. Η δική μου η θέση είναι να προστατέψω εγώ εσένα. Μαμά. Μπορώ να σας πω κάτι? Βέβαια, σας ακούω. Ευαγγελία. Από παιδί μου, από τότε που έφυγες, νομίζω ότι πριν φτάσω στο από τότε που έφυγες, νομίζω ότι σου έχω πει πολλές φορές ότι σ' αγαπάω. Ναι, εγώ το νιώθεις, μωρό μου, αυτό? Εγώ δεν σ' το είχα πει ποτέ. Δεν με πειράζει, παιδί μου, δεν είναι ανάγκη, το νιώθω ότι μ' αγαπάς. Τότε ελάτε. Χωρίς να της λέτε τίποτα, ελάτε όμως. Μα δεν της το αρνήθηκα. Να μην της το πείτε, να έρθείτε. Αυτό σας έχει ανάγκη όμως. Το βλέπεις, τρέμει αυτό το κοριτσάκι. Βαγγελία, έλα, μαμά. Όταν έφυγες, ναι, δημιουργήθηκε ένα κενό. Το ξέρω. Μπορείς, μωρό μου, να το καταλάβεις αυτό? Το καταλαβαίνω αυτό, μαμά. Το καταλαβαίνω. Αυτό το κενό έχω και εγώ μέσα μου. Και ο παπάς αγαπάει και ο μάνος αγαπάει. Όλοι, παιδί μου, σ' αγαπάνε. Μην αισθάνεσαι ότι δεν σ' αγαπάμε. Κάντε το πράξη, κάντε το πράξη. Ελάτε κοντά της, ελάτε στην Ελλάδα. Σήμερα ο Γιάννης, που ακόμη και οι ίδιοι του οι γονείς δυσκολεύονται να αναφέρουν αυτό το όνομα, γιατί ξέρουν ότι το παιδάκι τους όταν γεννήθηκε ήταν ένα κοριτσάκι και λεγόταν Ευαγγελία,
Έχει τραβήξει το δικό του δρόμο. Προσπαθεί να επιβιώσει. Μέσα από την εκπομπή βοηθήθηκε βρίσκοντας μια δουλειά. Τώρα, αυτή την περίοδο, ο ίδιος εργάζεται στη Ρόδο και πουλάει καλλιντικά μιας γνωστής εταιρείας. Έχει κάνει λοιπόν το δικό του ξεκίνημα στη ζωή και προσπαθεί να ξαναφτιάξει πάντα με ελπίδα, γιατί κανείς δεν μπορεί να χάσει αυτή την ελπίδα και την ανάγκη του να υπάρχει μια σχέση και επικοινωνία και αγάπη με τους γονείς του. Προσπαθεί λοιπόν να ξαναφτιάξει τη σχέση με τους γονείς του. Ελπίζει στη μητέρα που θα είναι κοντά της, θα έρθει κοντά της και στο να μπορέσουμε να της επιτρέψουμε κι όλοι εμείς να ζήσει με τον τρόπο που εκείνη επέλεξε και την κάνει να νιώθει καλά. Δεν ξέρω πώς νιώσατε μέσα από όλα αυτά που παρακολουθήσατε σήμερα. Άλλοι μπορεί να μην τα είχατε δει. Αποσπάσματα από εκπομπές που και εμάς μας συγκλώνησαν. Οι ιστορίες των ανθρώπων είναι αμέτρητες. Μερικές από αυτές σε μια ζωή, πολλές ζωές. Η εκπομπή, μιας και τώρα φτάσαμε στο τέλος, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ανοιχτή στο κάλεσμά σας. Πιστεύουμε και γι' αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε αυτή την εκπομπή, ότι πάντα μιλώντας βρίσκονται κάποιοι που θα μας ακούσουν. Αυτό δεν είναι μόνο μια παρηγοριά, αυτό για μας είναι ανθρωπιά. Αυτό είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Χριστός Ανέστη, καλό απόγευμα.